Θυμάμαι όλους αυτούς που η δράση τους, η προσφορά τους στο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα της χώρας μας μας δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει να παλέψουμε σήμερα. Ο αγώνας τους αποτελεί απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι αμετάβλητο. Ότι μπορούμε να πετύχουμε τριγμούς στο σημερινό σύστημα. Ότι μπορούμε να παρασύρουμε πολλούς στον αγώνα μαζί μας. Οι σύντροφοι αυτοί είναι η ζωντανή απόδειξη ότι πιστοί στα ιδανικά μας, στον στόχο μας για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από αυτά που ο καθένας πιστεύει. Για όλους αυτούς τους λόγους, επιλέγουμε σήμερα, στο 28ο αντιπεριαλιστικό διήμερο της οργάνωσής μας, στα βουνά της Ρούμελης όπου έδρασαν, να τους δώσουμε ένα αναμνηστικό. Καραγιάννης Ηλίας, από την Ανάβρα Γούρα Αλμυρού, αντιπολοχαγός του Δημοκρατικού Στρατού, ήταν στο τμήμα της Σχολής Αξιωματικών του Κλιμακίου Γενικού Στρατηγίου του Γενικού Αρχηγείου Λωτίου Ελλάδας. Το τμήμα αυτό κατέλαβε τον λόγο του Αγίου Δημητρίου, κομβικό σημείο για την κατάληψη στο Καρπενήσι. Γιώργος Βαγγέλης, από το Γαρδίκιο Μιλέων, επίσης αντιπολοχαγός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που έδωσε στην περιοχή στην ίδια μάχη, κατατάχθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό 16,5 χρονών. Το αναμνηστικό για αυτόν θα παραλάβει ο σύντροφος Παφίλης Θανάσης. Ο Βαγγέλης Μαρκογιώργος είναι ένας από τους δεκάδες χιλιάδες μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Κατατάχθηκε 16 χρονών. Εθελοντής. Η οικογένειά του έδωσε πολλά θύματα. Έγινε ανθιπολοχαγός και συμμετείχε στην έφοδο που έκανε η Σχολή Αξιωματικών στον Αη Δημήτρη. Για λόγους υγείας δεν ήρθε, όμως παρόλα αυτά είναι ακόμα όρθιος και δίπλα στο κόμμα. Οι συντρόφοι
τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια λόνια. Εκεί να στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. Και απάνω-απάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές τους φωτάει με μιας ανάσταση, ξεσπάει αρχός μεγάλος. Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά, με τους αντάρτες. Χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια κι είναι νεκροί στα ξάρνατα πρωτοπανηγυριώτες. Άγγελος Σικελιανός. Δόξα, τιμή και μνήμη στους συμμαχητές και τις συμμαχήτριες των αθάνατων ηρωικών νεκρών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σε όλους εκείνους που πάλεψαν και μέτρησαν με τον πόη τους στη γη. Πρόσφεραν το πολυτιμότερο αγαθό της ίδιας τους της ζωής για να ζήσουν όλα τα παιδιά του κόσμου σε έναν κόσμο καλύτερο, δικαιότερο, χωρίς πολέμους και φτώχεια. Σε έναν κόσμο ανεξάρτητο και ελεύθερο. Σε μια δίκαιη ανθρώπινη κοινωνία για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είστε η χαρά, η ζωή και η ελπίδα του μέλλοντος. Τα φλογερά νιάτα. Η ζωή σας χρωστάει πάρα πολλά. Όμως συνειδητά και προμελετημένα, για τα δικά τους συμφέροντα, οι άνθρωποι σας τα αφαιρούν. Ο ποιητής λέει, κρατάς τον κόσμο στα δυο σου χέρια. Εσείς κρατάτε τον κόσμο στα δυο σας χέρια και όλοι μαζί είστε οι κυρίαρχοι της γης. Σας εύχομαι από καρδιάς να είστε όλοι σας γεροί και να ψάχνετε πάντα επιτυχίες στη ζωή σας. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας! Ζήτω η καινούργια γενιά! Ζήτω οι καινούργιοι κομμουνιστές μας! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καρτίνα